κατάφερα να καθίσω και να κάνω αυτό το βίντεο που είχα προγραμματίσει να γίνει κάπου μέσα στις γιορτές, αλλά πραγματικά τον προηγούμενο μήνα βγήκα εντελώς εκτός προγραμματισμού. Τέλος πάντων, καλή αργά παρά ποτέ που λένε. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω ορισμένα πραγματάκια που αγόρασα σε ένα ταξίδι που έκανα στη Σκωτία λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Και πραγματικά ελπίζω να σας αρέσουν και κυρίως ελπίζω να σας αρέσουν αυτά που αγόρασα για εσάς. Και αυτή είναι η έκπληξη στην οποία αναφερόμουν στο προηγούμενο μου βίντεο. Δεν γινόταν λοιπόν, όπως ξέρετε, συνήθως όταν κάνω ταξίδι πάντα αγοράζω κάτι και για εσάς. Και αυτή τη φορά τα διάλεξα ένα προς ένα τα δωράκια, γιατί ήθελα να είναι κάτι ιδιαίτερο για τις γιορτές. Το έκανα λιγάκι ετεροχρονισμένα το βίντεο, δεν πειράζει. Πάντως είναι κάποια δώρα που διάλεξα για εσάς, για να σας δείξω την ευγνωμοσύνη μου για την στήριξη που μου έχετε δείξει και γιατί είσαστε πραγματικά πολύ πολύ καλές απέναντί μου. Οπότε ελπίζω να σας αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και ελπίζω και για εσάς το ίδιο. Οπότε θα ξεκινήσω με αυτά που αγόρασα για εμένα και όσες βαριέστε μπορείτε να κάνετε fast forward και να φτάσετε στο τέλος όπου θα δείτε τα δωράκια που πήρα για εσάς. Όσες πάλι θέλετε μπορείτε να καθίσετε και να δείτε τι αγόρασα για εμένα. Πριν όμως σας δείξω αυτά, θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω δύο λόγια για το Εδιμβούργο. Επισκέφθηκα το Εδιμβούργο και τη Γλασκόβη, αλλά πραγματικά θέλω να μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα για το Εδιμβούργο, γιατί μου άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Από όσες πόλεις έχω την τιμή να έχω δει στη ζωή μου, το Εδιμβούργο είναι η ομορφότερη. Το λέω πραγματικά χωρίς δισταγμό. Είναι η πιο όμορφη πόλη που έχω επισκεφτεί και ελπίζω να έχω την τιμή να την επισκεφτώ πολύ σύντομα ξανά. Μου άρεσε πάρα πολύ, μπήκε μέσα στην καρδιά μου. Ήταν και πανέμορφη τώρα γιατί ήταν στολισμένη λόγω των Χριστουγέννων και έμοιαζε με παραμύθι. Αλλά είναι πραγματικά μια πόλη που σε παραπέμπει σε άλλες εποχές. Παρόλα αυτά δεν της λείπει τίποτα από τα υπέροχα εστιατόρια, τα καταπληκτικά clubs, bar, pubs και τα σχετικά. Πολύ πολύ όμορφη. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επισκεφτείτε το Εδιμβούργο και να μην σας αρέσει. Είναι καταπράσινη πόλη, οι λόφοι, οι γκρεμοί εναλλάσσονται με τα πάρκα, τα δέντρα. Πολύ όμορφο τοπίο. Είναι μια πόλη χτισμένη επάνω σε λόφους όπως είναι η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ πολύ πιο όμορφη από τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη. Πολύ όμορφη πόλη, πραγματικά τι να σας πρωτοπώ. Έχει αυτό το πολύ επιβλητικό κάστρο που είναι πανέμορφο και θέλει αρκετή ώρα για να το γυρίσετε. Εξαιρετικά εστιατόρια, φοβερή αγορά. Πολύ ωραίους κήπους, πάρκα, πολύ όμορφη πόλη με πολύ όμορφους ανθρώπους, χαμογελαστούς που αγαπάνε πολύ τους Έλληνες. Γενικά νομίζω ότι είναι μια πόλη που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες πόλεις της Ευρώπης. Σε σύγκριση με το Λονδίνο που είναι μια πόλη που αγαπώ πάρα πολύ, έχω και μια μύγα να κάνει βόλτα εδώ μέσα. Τέλος πάντων, σε σύγκριση με το Λονδίνο που είναι μια πόλη που αγαπώ πάρα πολύ, νομίζω ότι το Εδιμβούργο είναι καλύτερο. Γενικά η Σκωτία μου άρεσε πολύ, μου άφησε καταπληκτικές εντυπώσεις, οι λίμνες της, αυτό το φοβερά, τα τοπία που σου αφήνουν με κομμένη την ανάσα. Η Γλασκόβη επίσης πολύ όμορφη πόλη, αλλά το Εδιμβούργο όπως καταλάβατε ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, ήταν εξαιρετικό. Τέλος πάντων, μη σας κουράσω άλλο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Τα έχω βάλει μέσα σε αυτήν την τζαντούλα από τη Victoria's Secret για να σας τα δείξω και όπως βλέπετε χωράνε όλα εδώ μέσα. Θα ξεκινήσω με ένα κερί που αγόρασα από τη Yankee Candle που όσες με παρακολουθείτε ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν τα κεριά της Yankee Candle και αυτή τη φορά ξετρελάθηκα γιατί υπήρχε ένα κατάστημα που είχε μόνο κεριά Yankee Candle μέσα, είχε όλες τις μυρωδιές, όλα τα αρώματα και όλα τα σχέδια, όλα τα μεγέθη και ενθουσιάστηκα όταν είδα ότι έχει βγει και αυτό εδώ αυτή εδώ η συσκευασία που μοιάζει πάρα πολύ με αυτές που βλέπουμε στην Αμερική παντού και πραγματικά ξετρελάθηκα, μακάρι να μπορούσα να αγοράσω ένα από όλα. Αυτό που διάλεξα όμως είναι το Black Coconut που πραγματικά μακάρι να υπήρχε τηλεόσφρηση για να μπορέσετε να μυρίσετε αυτό που μυρίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Εξαιρετική μυρωδιά. Καταπληκτικό πραγματικά. Ελπίζω να έρθουν πολύ σύντομα και στην Ελλάδα αυτές οι συσκευασίες. Παρ' όλα αυτά, τη συγκεκριμένη μυρωδιά μπορείτε να τη βρείτε στα public και στα καταστήματα παρουσίαση. Στις άλλες συσκευασίες όμως, που το κερί δεν αλλάζει κάτι, μόνο η συσκευασία. Η μυρωδιά παραμένει η ίδια και είναι καταπληκτική. Στη συνέχεια, όπως καταλάβατε, πέρασα και μια βόλτα από τη Victoria's Secret και αγόρασα ένα body mist, το οποίο είναι στο άρωμα Midnight Exotics και πραγματικά και πάλι θα σας έλεγα ότι μακάρι να υπήρχε τηλεόσφρηση και να μυρίζετε αυτό που μυρίζω εγώ όταν ψεκάζομαι με αυτό το άρωμα που πραγματικά δεν το χορταίνω. Είναι καταπληκτικό. Λέει ότι περιέχει μέσα άρωμα από μούρα και ξύλο
Και πραγματικά η μυρωδιά είναι καταπληκτική. Μπορείτε να το βρείτε και στο αεροδρόμιο, οπότε αν κάνετε κάποια βόλτα από το αεροδρόμιο εδώ, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πηγαίνετε να το μυρίσετε, είναι καταπληκτικό. Midnight Exotics λέγεται και είναι φοβερό. Θα συνεχίσω με κάποια πραγματάκια που αγόρασα από τα Lush στη Γλασκόβη. Και πήρα λοιπόν αυτό εδώ το αφρόλυτρο που σας το έδειξα και σε κάποιο προηγούμενο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, που είναι το Snow Fairy, που είναι ένα αφρόλυτρο που βγάζουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή για τις γιορτές και στη συνέχεια το διακόπτουν και το ξαναβγάζουν ξανά στις γιορτές. Είναι ένα αφρόλυτρο που μυρίζει ακριβώς όπως μυρίζει το Bubblegum, το Lip Scrub από την Lush. Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Όταν το βάζετε στο σώμα σας, είναι λες και έχετε κάνει μπάνιο με μια τεράστια τσιχλόφουσκα. Καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Και έχει μέσα και κάποια έτσι πολύ πολύ μικρά shimmers, που δεν μένουν βέβαια στο σώμα, αλλά είναι πολύ ωραίο να το βλέπετε έτσι όταν κάνετε μπάνιο. Πολύ πολύ ωραία μυρίζει και πάρα πολύ ωραία έτσι, σου φτιάχνει τη διάθεση. Αγόρασα και ακόμη ένα bubblegum, αυτό το lip scrub, στο οποίο αναφέρθηκα και προηγουμένως, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω ξαναπάρει. Και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Κάνει πολύ ωραία δουλειά. Φυσικά μπορεί να φτιάξετε κάτι αντίστοιχο και μόνοι σας, απλά δεν θα μυρίζει τόσο ωραία όσο αυτό. Επίσης αγόρασα και ένα bath melt που είναι το Dreamtime bath melt, το οποίο πραγματικά μυρίζει καταπληκτικά. Είναι ό,τι πρέπει για πριν πέσετε για ύπνο να κάνετε ένα μπάνιο με αυτό. Έχει μέσα χαμομήλι, γιασεμί, λεβάντα, σανδαλόξυλο. Πάρα πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Μυρίζει καταπληκτικά και αυτό. Γενικά η Lush φημίζεται για τα αρώματα που έχουν τα προϊόντα της. Και τέλος, όταν έφτασες στο ταμείο, μπορούσες να δώσεις μία λίρα και να αγοράσεις αυτό εδώ το μικρό βαζάκι από λοσιόν για τα χέρια και για το σώμα, που ονομάζεται Charity Pot και τα έσοδα από τις πωλήσεις των συγκεκριμένων πηγαίνουν όλα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οπότε είπα, γιατί όχι, μία λίρα ήταν ούτως ή άλλως και σε κάνει να αισθάνεσαι ότι έκανες και κάτι καλό. Οπότε αγόρασα και αυτό εδώ και είναι μια πολύ ωραία κρέμα, βέβαια είναι σε πολύ πολύ μικρή ποσότητα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι και για ταξίδια είναι ό,τι πρέπει να το έχεις μαζί σου, πολύ ελαφρύ, μια χαρά. Τώρα βρέθηκα και σε κάποιο super drug νομίζω, ότι ήταν σε κάποιο super drug και αγόρασα κάποια πραγματάκια από εκεί. Το ένα είναι αυτό εδώ το αντισηπτικό για τα χέρια, που είναι το από την Carex και είναι το Moisture Plus Hand Gel που ενυδατώνει αλλά σκοτώνει και το 99,9% των βακτηριδίων, οπότε εξαιρετικό, τι καλύτερο, γιατί κάνει και κρύο στο Εδιμβούργο, οπότε χρειαζόμουν και κάτι ενυδατικό. Αλλά παράλληλα, επειδή χρησιμοποιείς και διάφορα μέσα μεταφοράς, χρειάζεσαι και κάτι για να καθαρίζεις καλά τα χέρια σου. Επίσης από εκεί αγόρασα και αυτό εδώ το highlighter που ήθελα πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω, συγγνώμη, και είναι από την Rimmel, το Wake Me Up Instant Radiance Shimmer Touch. Είναι στην απόχρωση Shimmering Sand 004 και είναι πραγματικά καταπληκτικό προϊόν. Δεν είναι το προϊόν που θέλετε να βάλετε στο πρόσωπό σας, γιατί πραγματικά θα είσαστε σαν δισκομπάλα, αλλά είναι το προϊόν που θέλετε να βάλετε στους ώμους, στο ντεκολτέ, στα πόδια σας. Πιστεύω ότι ειδικά το καλοκαίρι είναι όνειρο. Δίνει ένα υπέροχο, μια υπέροχη γυαλάδα στο σώμα, καταπληκτικό πραγματικά και χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα, ελάχιστη. Πιστεύω ότι αυτό το σωληνάριο θα διαρκέσει χρόνια πραγματικά. Πολύ ωραίο προϊόν κι αυτό. Επίσης αγόρασα από την Sleek αυτήν εδώ την τριπλή παλέτα με ρούς που είναι η Lace, που την είχα βάλει στο μάτι εδώ και πολύ καιρό και πραγματικά ήθελα να την αγοράσω. Μπορεί και πάνω από χρόνο και τελικά την αγόρασα τώρα που πήγα στο Εδιμβούργο. Είναι πολύ ωραία τα χρώματα που περιέχει μέσα, ειδικά αυτό το μεσαίο που μοιάζει πάρα πολύ και με το πολύ διάσημο Orgasm από το NARS. Πολύ ωραία παλέτα, πραγματικά είναι ελαφριά, είναι μικρή, μπορείς να την πάρεις παντού και έχεις πάντα μαζί σου τρία πολύ πολύ ωραία ρούζ, οπότε τι καλύτερο. Επίσης αγόρασα αυτό εδώ το stain για τα χείλη από την Revlon που είναι το Just Beaten Kissable στην απόχρωση Honey. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μηχανικό, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πώς θα το ξύσετε μετά. Είναι πολύ εύκολο στο να το εφαρμόσετε στα χείλη και μένει αρκετή ώρα στα χείλη. Πάρα πολύ ωραίο. Και φτάνουμε στο τέλος. Δύο πραγματάκια μου έμειναν ακόμη να σας δείξω. Το ένα λοιπόν είναι από την Nails Inc. Ένα μανό. Είναι μια συνεργασία που έκανε η Nails Inc. με την Kate Spade και δημιούργησαν αυτό εδώ το καθαρό αυθεντικό κόκκινο που είναι στην απόχρωση Big Apple Red. Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι να είχα φτιάξει τα νύχια μου που χρειάζονται επειδή το φτιάξιμο και να τα είχα βάψει με αυτό για να σας δείξω πώς γράφει. Είναι όμως πολύ ωραίο, είναι αυθεντικό κόκκινο, πολύ πολύ ωραίο.
Και τελειώνω με μία πούδρα λάμψης που ανυπομονούσα να πάω να την πάρω, γιατί δεν ξέρω κανένα κατάστημα που να έχει τα προϊόντα της εταιρείας και να τα στέλνει στην Ελλάδα. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να τη δοκιμάσω, κυρίως γιατί μου έμοιαζε εξαιρετικά με τη Mi Sunshine από την MAC, που ήταν limited edition το συγκεκριμένο highlighter και το λάτρευα και είναι μέχρι και σήμερα το πιο αγαπημένο μου highlighter από όλα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να την αγοράσω. Είναι η Glow All Out από την Soap & Glory. Πραγματικά, μπείτε τώρα στο eBay και παραγγείλτε την. Είναι το πιο ωραίο highlighter που έχω δοκιμάσει ποτέ, μαζί με αυτό από την MAC, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ. Και χάρηκα τόσο πολύ που επιτέλους βρήκα κάποιον να το αντικαταστήσω. Είναι εξαιρετικό. Όλα όσα είχα ακούσει για τη συγκεκριμένη πούδρα ήταν αληθινά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και το πακέτο, που είναι έτσι η συσκευασία, συγγνώμη, που είναι έτσι από πιεσμένο χαρτί και έχει εδώ τα πολύ ωραία ρετρό σχέδια επάνω, αλλά κυρίως το προϊόν είναι αυτό που είναι μαγικό. Μπείτε τώρα στο eBay και παραγγείλετε, γιατί δεν ξέρω από πού αλλού μπορείτε να την παραγγείλετε. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα βρει κάποιο κατάστημα που να στέλνει στην Ελλάδα, οπότε πραγματικά είναι καταπληκτικό. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα κερδίσουν τρεις τυχερές από εσάς. Θα ξεκινήσω από τα δώρα της τρίτης και θα φτάσω σταδιακά στην πρώτη. Η τρίτη τυχερή λοιπόν θα κερδίσει ένα highlighter σαν αυτό που σας έδειξα ότι πήρα και εγώ για τον εαυτό μου από την Rimmel στην απόχρωση Simmering Sand από τη σειρά Wake Me Up, που είναι υπέροχη για το καλοκαίρι ειδικά και ειδικά για το σώμα, καταπληκτικό highlighter. Πιστεύω θα σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ. Στη συνέχεια θα κερδίσετε τρεις σκιές από την εταιρεία Manhattan, μία σε μία πετρόλ απόχρωση πολύ όμορφη και αυτήν εδώ την παλέτα με δύο σκιές, μία ροζ ρουδακινή και μία σκούρη ανθρακή, πολύ όμορφη σκιά, γράφουν καταπληκτικά. Ακόμη θα κερδίσετε ένα μανό από την ίδια εταιρεία που χρειάζεται μόνο 60 δευτερόλεπτα για να στεγνώσει και είναι σε ένα πολύ όμορφο πορτοκαλί χρώμα που ειδικά για το καλοκαίρι εμένα τα πορτοκαλί είναι τα αγαπημένα μου. Και αυτό εδώ το Soft Matte Lip Cream από την Manhattan επίσης, που είναι το καλύτερο dupe που έχω βρει ποτέ για το Sao Paulo της NYX, που είναι ένα καταπληκτικό προϊόν και αυτό είναι, θα έλεγα, το ίδιο προϊόν απλά από άλλη εταιρεία βγαλμένο. Καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Και τέλος, η τρίτη νικήτρια, εκτός από όλα αυτά που μόλις έδειξα, θα κερδίσει και αυτήν εδώ τη χτενούλα, που είναι η Tangle Teaser, που είναι πάρα πολύ γνωστή χτένα, καταπληκτική, και εγώ αυτή χρησιμοποιώ, σε άλλο χρώμα βέβαια, αλλά την ίδια. Κάνει εξαιρετική δουλειά, πραγματικά δεν έχω λόγια, πιστεύω ότι αν τη δοκιμάσετε δεν θα θέλετε να χρησιμοποιείτε καμία άλλη χτένα εκτός από αυτό. Το δώρο της δεύτερης τυχερής τώρα είναι ένα δωράκι που μου έστειλαν από το iwish.gr για να το κάνω giveaway για εσάς και πραγματικά δεν θα μπορούσα να είχα διαλέξει κι εγώ ίδια κάτι καλύτερο. Είναι μία μάσκαρα από την Dior και είναι η Dior Show 360, η οποία είναι κάτι παραπάνω από υπέροχη. Το βουρτσάκι από μόνο του γυρίζει με ένα μηχανισμό που έχει μέσα, οπότε μπορείτε να καλύψετε ακόμα και την πιο μικρή και δύσκολη βλεφαρίδα. Και είναι υπέροχη μάσκαρα, τι να πω, τα λόγια είναι περιττά νομίζω. Όσοι έχετε δοκιμάσει μάσκαρα από τον Dior ξέρετε για τι ποιότητα μιλάμε. Οπότε πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου το έστειλαν αυτό για να σας το κάνω giveaway. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την υπεύθυνη του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτού, η οποία έχει κάνει μια φοβερή δουλειά. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση το iwish.gr, στην οποία έχουν δώσει πολύ έτσι αγάπη και το έχουν δουλέψει με πολύ μεράκι. Και πραγματικά αξίζει να κάνετε όλες μια βόλτα από εκεί. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσω στο επόμενο μου βίντεο, γιατί έχω μερικά πραγματάκια να κάνω review που προέρχονται από το συγκεκριμένο κατάστημα. Οπότε θα σας δώσω όσες πληροφορίες θέλετε. Προς το παρόν σας λέω ότι αξίζει να κάνετε μια βόλτα το συγκεκριμένο κατάστημα, γιατί θα βρείτε καταπληκτικά προϊόντα επώνυμα σε υπέροχες τιμές. Και κυρίως να ξέρετε ότι η όλη αυτή επιχείρηση έχει στηθεί από μια κοπέλα σαν όλες εμάς, την ηλικία μας, που πραγματικά τα αγαπάει και το θέλει πάρα πολύ να πετύχει το εγχείρημα της αυτό. Οπότε, γιατί να μην τη στηρίξουμε. Φτάσαμε στην πρώτη τυχερή, η οποία θα δείτε τα κερδίσει στο βίντεο που ακολουθεί. Βρίσκομαι μέσα στο Princess Square, που είναι ένα εμπορικό κέντρο στη Γλασκόβη, και ακριβώς μπροστά από το Space NK από Φίκαρη, όπου πριν από λίγο αγόρασα το Dim Light από την Hourglass. Και μία από εσάς θα το κερδίσει, οπότε η πρώτη τυχερή θα κερδίσει το Dim Light από την Hourglass. Μία λοιπόν τυχερή από εσάς θα κερδίσει την Ambient Lighting Powder από την Hourglass, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία πούδρα πραγματικά. Δικαιολογούνται όλα όσα έχετε ακούσει για αυτήν.
Εάν θα τη δοκιμάσετε έστω και μία φορά να την εφαρμόσετε στο πρόσωπό σας, θα ξετρελαθείτε. Εγώ διάλεξα την απόχρωση Dim Light, γιατί από όσες δοκίμασα εκείνη την ημέρα στο Space MK, αυτό ήταν το πιο ωραίο, το αποτέλεσμα που εμένα μου άρεσε περισσότερο. Οπότε μία από εσάς θα την κάνει δική της και ελπίζω πολύ σύντομα να αγοράσω και μία για τον εαυτό μου. Είναι πολύ ακριβά τα συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά πραγματικά αξίζουν τα παραπάνω χρήματα που θα δώσετε, γιατί το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Οπότε ελπίζω να τη χαρείτε και να σας αρέσει τόσο όσο άρεσε και σε μένα. Αυτά ήταν λοιπόν τα πραγματάκια που αγόρασα για εμένα αλλά και για εσάς. Ελπίζω να σας άρεσαν. Τους όρους συμμετοχής στο giveaway θα τους βρείτε στο κουτί με τις πληροφορίες από κάτω. Να ευχηθώ σε όλες πολύ καλή επιτυχία και εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όλους πολύ πολύ καλά.